Και ενώ της Παγκόσμιας ημέρας έχει κατά των ναρκωτικών, είμαστε εδώ για να κάνουμε μια ωραία φιλική κουβέντα με άτομα τα οποία βρίσκονται στο πρόγραμμα, είναι στο υλικό στάδιο κάποια άλλα ακόμα εργάζονται κτλ. Πείτε μας σχετικά με τη σημερινή παρέα, ποιοι είμαστε εδώ. Καλησπέρα Θάνο, ευχαριστούμε για την ευκαιρία αυτή που μας δίνεις στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών να επικοινωνήσουμε στον κόσμο λίγο το έργο που επιτελείται εδώ στο ΚΕΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, και στο Πολυδύναμο Κέντρο Λασιθίου. Εδώ βρισκόμαστε με μέλη των ομάδων των Ανοιχτών Δομών Υποστήριξης, που έχουν έρθει στο πρόγραμμα να ζητήσουν βοήθεια για απεξάρτηση από παράνομες ουσίες αλλά και νόμιμες. Εγώ είμαι η Φωτεινή, είμαι προσωπικό θεραπείας εδώ στο ΚΕΘΕΑ, είμαι 3 χρόνια στο φορέα. Έχω στην ευθύνη μου την ανοιχτή δομή υποστήριξης παράνομων ουσιών και βλέπω και ατομικά ραντεβού ανθρώπων που έχουν εξάρτηση από παράνομες ουσίες. Όταν χτυπάνε δηλαδή για πρώτη φορά την πόρτα της μονάδας μας. Σε Άγιο Νικόλαο και Ιερά Πέτρα. Έχουμε και ένα παράρτημα στην Ιερά Πέτρα από το 2021. Ωραία, εξαιρετικά. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε που ενδιαφέρεστε να μάθετε για το πώς ακριβώς δουλεύει το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ, το οποίο κρατάει 40 χρόνια στο κομμάτι της απεξάρτησης παράνομων και νόμιμων ουσιών. Βασιλική είμαι εγώ. Έχω στην ευθύνη μου τα νόμιμα, δηλαδή τους ανθρώπους που έχουν προβληματική σχέση με τον τζόγο και με το αλκοόλ. Και συντονίζω και τις ομάδες της φυλακής στο κατάστημα κράτησης της Νέαπολης. Το βασικό όμως δεν είναι τόσο πολύ το τι θα πούμε εμείς, όσο το να μπουν σε μια διαδικασία οι άνθρωποι μας, να μοιραστούν τη δική τους την εμπειρία, το τι τους οδήγησε στο να χτυπήσουν μια ωραία μέρα την πόρτα και θεάρει άδνη και τι τους βοήθησε ουσιαστικά και τους κράτησε σε αυτό το μαγικό και μέσα σε εισαγωγικά δύσκολο ταξίδι της απεξάρτησης. Όντως δύσκολο. Γιώργο, πόσο δύσκολο είναι το ταξίδι αυτό της απεξάρτησης? Είναι αρκετά δύσκολο, αφού από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έρχεται εδώ πέρα πρέπει να αλλάξει πάρα πολλές συνήθειες στην καθημερινότητά του. Πρέπει να αλλάξει παρέες, πρέπει να κόψει επαφές με άτομα που είχε στο παρελθόν του. Πρέπει να θυσιάσει καταστάσεις και πράγματα που του είχαν γίνει συνήθεια μέχρι στιγμή στη ζωή του. Να κάνει μια νέα αρχή, να αρχίσει να στοχοθετεί πράγματα, να βελτιώνεται και ατομικά και να βελτιώνει τις σχέσεις του στο οικογενειακό του περιβάλλον και στο φιλικό του περιβάλλον, πρέπει να το συνήθει από την αρχή. Γιατί εκεί έρχεται και δένει η παροιμία που λένε ότι δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Οπότε είναι αρκετά δύσκολο το ξεκίνημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο το ξεκίνημα, ειδικά το πρώτο έτος ας πούμε, αφού πρέπει να κάνεις ένα restart στη ζωή σου και να ξαναεπαναπροσδιορίσεις πολλά πράγματα στο ξεκίνημα αυτό. Λίγο πριν που μιλούσαμε, είπες ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη, υπόθηκε στην παρέα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη της θέλησης. Αυτή η δύναμη είναι πιο ισχυρή από το κόστος, το ότι θα χάσεις 2 φίλους που ήσουν μαζί τους πολλά χρόνια, έχεις μοιραστεί πολλά μαζί τους για να βγεις από όλο αυτό το δύσκολο δρόμο που έχεις μπει. Και βέβαια το κομμάτι της θέλησης είναι πιο ισχυρό από τη στιγμή που όσο επιτοπλίστων οι σχέσεις που είχε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σε κρίση μέχρι στιγμής ήταν πλαστές, από τη στιγμή που ήταν οι σχέσεις συμφερόντων οι περισσότερες και κάπου όλοι αποσκοπούν μέσα στη κρίση. Στην ουσία δεν υπάρχουν αλληλεπιδελείς σχέσεις μέσα στη κρίση, οπότε είναι πολύ προτιμότερο να θυσιάσεις τέτοιες σχέσεις ώστε να έρθεις ένα βήμα παραπάνω στο να γνωρίσεις ένα κομμάτι του εαυτού σου ανώτερα από αυτό που ήσουν και να αρχίσεις να κάνεις πραγματικές σχέσεις με ανιδιοτελή στοιχεία. Σημαντικό. Πολύ σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο αυτό. Τι χρήση έκανες εσύ, Γιώργο? Εγώ έκανα χρήση παράνομων ουσιών και αλκοόλ.
Πολλά χρόνια, ε. Αρκετά χρόνια, ναι. Συστηματικά περίπου ένα χρόνο, αλλά αρκετά χρόνια. Περιστασιακά αρκετά χρόνια. Περίπου 15-16 χρόνια. Όταν θα κλείσει η πόρτα πίσω σου, φεύγοντας από το πρόγραμμα που είσαι ενταγμένος, πού θα το αφιερώσω όλο αυτό? Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Να απαντήσεις μετά, θες να απαντήσεις πιο μετά, να το σκεφτείς να απαντήσεις αργότερα. Ναι, θα απαντήσω λίγο αργότερα. Ναι. Ωραία, ωραία. Να μας μιλήσει τώρα ο Βασίλης, ο Γιώργος, η Άννα. Γιάννης. Ο Γιάννης. Γιάννη, από ό,τι είπαμε λίγο νωρίτερα, τζόγος. Ηλεκτρονικός, αλλά και ο κλασικός τζόγος. Τι σε έκανε να έρθει στο ΚΕΘΕΑ? Το ΚΕΘΕΑ με φέρανε, δεν είπα. Ήταν η ανάγκη να κρατήσω την οικογένειά μου. Τώρα η πορεία ήταν δύσκολη και είναι δύσκολη. Απλώς εάν δεν το συνειδητοποιήσεις ο ίδιος ότι εκεί που ήσουν μέχρι να φτύσεις εδώ στο φορέα αυτό, έχεις πιάσει πάτο, έχεις ξεφτυγιστεί, έχεις πέσει τα μάτια του παιδιού σου, της οικογένειάς σου. Εάν δεν το συνειδητοποιήσεις όλο αυτό, δεν προχωράς. Και πάλι με δυσκολία προχωράς. Δηλαδή θα έρθουν στιγμές που θα κάνεις το πισωγύρισμα. Που το έχω κάνει. Εγώ είμαι εδώ πέρα 4 χρόνια εδώ. Απλώς δεν ήθελα να το πιστέψω σε ποια κατάσταση ήμουνα. Και τώρα που βλέπω ότι είμαι σε ένα πολύ καλό επίπεδο, έχω αλλάξει τον τρόπο σκέψης μου, είμαι πιο νυφάλιος σε ό,τι κάνω. Τώρα απολαμβάνω αυτό που έχω κερδίσει μέχρι τώρα, από εδώ, από το ΚΕΘΕΑ. Και αυτό μου δίνει τη δύναμη να προχωρήσω. Μικρά βήματα, αλλά την ευχαρίστηση την παίρνεις κάθε μέρα. Έτσι. Κάθε μέρα που απέχεις από το παιχνίδι. Αυτοί που σε φέρανε τώρα τι λένε για σένα ή τι λένε σε σένα? Φαντάζομαι ήρθες εδώ με την παρότρινση της οικογένειας, συζύγου, παιδιών. Η γυναίκα μου έκανε. Κοίταξε να δεις, βλέπω ότι νιώθουν περήφανοι με το που έχω κάνει. Ακόμα υπάρχει αμφιβολία ότι μπορεί να ξαναπαίξετε, είναι κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν. Απλώς η διαφορά είναι ότι το τι πιστεύω εγώ πλέον για τον εαυτό μου. Εκεί είναι η μόνη διαφορά, ότι εγώ τώρα νιώθω και πιστεύω ότι μπορώ να τα καταφέρω. Γιατί το έχω συνειδητοποιήσει. Όλα τα χρόνια πριν δεν το συνειδητοποιήσα, το περνούσα έτσι, γιατί δεν με βόλευε. Μπράβο. Είναι αυτός ο πόλεμος που γίνεται με το εγώ μας, Να πούμε λίγο, Θάνο, εδώ ότι και η σύζυγος του Γιάννη παρακολουθεί το πρόγραμμα. Παράλληλα με τα μέλη που έρχονται λοιπόν να ζητήσουν βοήθεια εδώ, το πρόγραμμα το παρακολουθεί και η οικογένειά τους. Είτε είναι σύζυγος, σύντροφος, αδερφός, αδερφή και οι γονείς. Οπότε ουσιαστικά πραγματοποιούν μια παράλληλη πορεία, γιατί δεν αρκεί μόνο να κάνει κάποιες αλλαγές ο άνθρωπος που έχει την εξάρτηση, αλλά και η οικογένειά του. Ναι, περπατάνε παράλληλα στο πρόγραμμα. Σημαντικό, σημαντικό και αυτό. Πολύ σημαντικό. Βασίλη, ποτό. Πολύ ποτό. Στην υγεία τι είναι στο πίνες εσύ, Βασίλη? Πιο πολύ πίνω από τα χαρές. Φαίνεσαι χαρούμενος άνθρωπος έτσι και άλλος. Δηλαδή είσαι με το χαμόγελο συνέχεια. Αλλά... Αλλά στην πορεία γίνει και μεγάλο πρόβλημα. Για μένα, για την οικογένειά μου, για γενικά. Δηλαδή η καθημερινότητά μου ήταν να σχολάσω, να πάω να πιω, μετά πάει το απόγευμα να πιω, μετά την άλλη μέρα στη δουλειά να έχω πονοκεφάλος, να μην είμαι καλά, να έχω την ανάγκη πάλι να το επαναλάβω. Και δεν μπορούσα να φύγω από αυτό το
Το μονόδρομο. Το μονόδρομο που είχα μπει. Μέχρι κάποια στιγμή δεν πήγαινε άλλο, δηλαδή καταλάβαινα τότε την υγεία μου. Θα είχα πρόβλημα στην πορεία και με την οικογένειά μου και με τα παιδιά μου. Βλέπω ότι δεν πήγαινε άλλο αυτό, μέχρι που αποφάσισα. Είχα κάνει από μόνος μου αρκετές προσπάθειες για να σταματήσω, πάντα ψέματα έλεγα στον εαυτό μου. Έτσι. Γιατί για να κόψεις κάτι με να είσαι ειλικρινής πρώτα με τον εαυτό σου και μετά με τους άλλους. Και αποφάσισα και ήρθα εδώ και έχω καταφέρει πολλά πράγματα. Ήρθες μόνο σου εδώ? Μου το πρότεινε η σύζυγός μου, αλλά πιο πολύ σχεδόν μόνος μου ήρθαμε, αλλά με χίλια δύο προβλήματα. Δηλαδή, ναι. Έφτασα πάτω για να αποφασίσω να έρθω. Όταν έφτανε στο σημείο και έπνεες καθημερινά, συνειδητοποιούσε ότι αυτό σου δεν ήσουν εσύ. Δηλαδή το ποτό σου είχε αλωτριώσει σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρα, σαν Γιάννη, σαν προσωπικότητα. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Δεν έγινε άλλο άνθρωπο, πολλέ φορέ γίνεσαι και πίος. Απότομο, νευρικό. Νευρικό, χάρη τον εαυτό σου. Την ισορροπία σου. Ναι. Και παρέα που έκανε από ένα σημείο και μετά δεν θυμόσουν την άλλη μέρα ούτε τι είχε πει, ούτε πού ήσουν. Ούτε το καλαμπούρι που έγινε στην παρέα, οτιδήποτε, γιατί είχε πει τόσο που είχε ξεχάσει σχεδόν τα πάντα. Ναι. Οι τσιριατέ σταματούσαν. 2 η ώρα, 3, γιατί μετά από και έτσι μετά. Ναι. Πολύ βάζει. Είσαι σπίτι. Γενικά, κάθε μέρα με πάνω κεφάλος, δηλαδή καμία επαφή από ένα σημείο και μετά με το περιβάλλον. Έτσι, το θέμα είναι σε αυτά, όταν βλέπεις ένα δικό σου άτομο και έχεις κυλίες εκεί, μην νευριάζεις και του μιλάς την ώρα που έχει κάνει χρήση, δηλαδή που έχει ψήσει. Είναι άλλος άνθρωπος τότε, δεν είναι. Ναι, μίλα το σε περιπτώσεις που είναι νυφάλιος, δηλαδή που είναι αν θες να τον βοηθήσεις πραγματικά. Και πες του τι έκανε όταν δεν ήταν νυφάλιος για να συνειδητοποιήσει. Ναι, ξέρω, ξέρω, δηλαδή πέτω έκανε αυτό, αλλά όχι την ώρα που είναι μεθυσμένος. Γιατί το μόνο που κάνεις είναι να χαλιέσαι με το άτομό σου και να μην υπάρχει νόημα. Ούτε και να προσφέρεις λύσεις στον άνθρωπο που είναι πιωμένος, ζαλισμένος, οτιδήποτε άλλο, δεν είναι αλλού. Δεν τα βλέπω. Βάσανος, τρελόνος, κουφούρνος, εκτός εαυτού. Μάλιστα. Τείχο. Η Άννα τι έχει να μας πει? Η Άννα. Η Άννα που το όνομά της διαβάζεται και ανάποδα. Διαβάστε. Το θυμάμαι από το σχολείο αυτό. Δεν είμαι καλός μάθος. Ξέρω το θυμάμαι, μου έχει μείνει από το σχολείο. Λοιπόν, Άννα. Τι να πω, και εγώ είμαι εδώ για παράνομες ουσίες, πριν από τα 13 μου, είμαι στο πρόγραμμα ένα χρόνο. Νομίζω ότι αυτό που θέλω να πω είναι ότι η απεξάρτηση μπορεί να είναι ένας δρόμος πολύ μοναχικός, αλλά χωρίς την ομάδα είναι σχεδόν ανέφικτο να πραγματοποιηθεί. Υπάρχει μια τρομερή δύναμη και μαγεία που κρύβεται μέσα από όλο αυτό, που δεν φαίνεται, στην αρχή δεν μπορείς να το δεις, αλλά βλέπεις και δημιουργείς σχέσεις πολύ ειλικρινείς και καθαρές, χωρίς να έχουν κάποιο κέρδος, και παίρνεις πολύ αγάπη μέσα από αυτό, που τη χρειάζεσαι για να καταφέρεις να φύγεις από τη χρήση, θες αγάπη. Και εντάξει, νομίζω ότι θέλω να πω και για την ψυχική υγεία και τη χρήση ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μάθεις να μην πίνεις τα συναισθήματά σου και να διαχειρίζεις τον εαυτό σου και τα προβλήματά σου. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις χρήση και να τα θάβεις όλα πολύ βαθιά και να μην εξελίσσεις και να γίνει το ίδιο κύκλο συνέχεια. Η χρήση φαίνεται πολύ απλή και αυτό, αλλά είναι πιο δυνατή από εμάς. Αυτό. Είναι εντυπωσιακό να παραδέχεται ένας άνθρωπος σήμερα 26, 25 χρονών ότι είναι χρήσης από τα 13 του. Και η εύλογη ερώτηση που γεννιέται είναι
πώς είναι δυνατόν ένα παιδί 13 χρόνια, δηλαδή πρώτη γυμνασίου, δευτέρα γυμνασίου, να μπει σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον άχαρο, άοσμο, μαύρο κόσμο. Δηλαδή, τι είναι εκείνο που σπρώχνει το παιδί των 13 χρονών να δοκιμάσει τον κόσμο του συγκεκριμένου. Κανένα σπίτι δεν είναι καλά. οπότε έτυχε να βρω αυτό το δρόμο για να ξεφεύγω, να αναποφύγουμε. Ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να μην, ήταν αυτό, να μην συνέβαινε όντως αυτό. Εμένα αυτή ήταν η λύση μου. Όλοι έχουμε προβλήματα από πάρα πολύ μικρή. Αυτό. Και το ΚΕΘΕΑ πώς το γνώρισες, ποιος το συνέστησε, πού έμεινε το ΚΕΘΕΑ και ήρθες σε αυτή την παρέα, σε αυτήν την ομάδα. Έκανα ψυχοθεραπεία. Mm-hmm. Και επειδή παράλληλα έκανα χρήση, μου πρότεινε η γιατρός μου να έρθω εδώ. Είχα και ένα τρακάρισμα λόγω χρήσης, οπότε ήρθε και έδεσε και αποφάσισα ότι θα το δοκιμάσω. Και ναι, έτσι ξεκίνησε. Και τώρα η κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, τι σου θυμίζει από εκείνα τα άσχημα τα χρόνια? Σβήνω σιγά σιγά από μέσα σου και πάντα θα είναι σαν... Δεν θα σβήσουν και δεν θέλω να σβήσουν. Θέλω απλά να πάρω μια θέση στην καρδιά μου, να συμφιλειωθώ και να χτίσω καινούργιες αναμνήσεις. Δεν είναι η λύση να τα διώξουμε. Δεν θα φύγουν. Είναι ο εαυτός μας. Εμείς να προχωρήσουμε και αυτά να παραμένουν πίσω, αλλά εμείς ναι, να προχωρήσουμε. Είναι και να τα θυμόμαστε. Εμείς είμαστε αυτά. Απλά θα φτιάξουμε και νέα, πιο υγιής, πιο δυνατά και πιο καθαρά κομμάτια στον εαυτό μας. Τώρα νιώθεις πιο σίγουρη για τον εαυτό σου, πιο βέβαιη ότι θα τα καταφέρεις? Νιώθω ότι τον φροντίζω και ότι τον σέβομαι συγκριτικά με το παρελθόν. Mm. Αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι ακόμα είμαι έτοιμη να πω ότι με αγαπάω και όλο αυτό το κομμάτι. Αλλά είμαι σε πολύ καλύτερο δρόμο και είμαι πολύ περήφανη. Μπράβο. Και εμείς είμαστε περήφανοι. Και εμείς. Θα μας πεις που το αφιερώνεις. Το αφιερώνω στη σύζυγό μου, που ήταν και ο πρώτος άνθρωπος που με ώθησε να έρθω στο πρόγραμμα. Επίσης, σε μια συνέντευξη όπως αυτή που κάνουμε εδώ πέρα, καλή ώρα που είχα ακούσει τότε αυτές τις μέρες ψάχνοντας να δω τι είναι το ΚΕΘΕΑ, mm-hmm. καθώς δεν ήξερα κι εγώ, όπως οι περισσότεροι άνθρωποι εδώ πέρα, στην κοινωνία που ζούμε δηλαδή, που με παρακίνησε πάρα πολύ στο να έρθω και να χτυπήσω την πόρτα. Και επίσης στον εαυτό μου, γιατί έχω καταβάλει τεράστια προσπάθεια αυτά τα τελευταία 3 χρόνια στο να μπορέσω να δαμάσω τα πάθη μου, να δεχτώ τα λάθη μου, να τα αναγνωρίσω και να τα δεχτώ τα λάθη μου και να μπορέσω να κάνω την αυτοβελτίωσή μου, ώστε να έρθει η σημερινή καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου που είμαι σήμερα. Μπράβο. Αυτό που συνειδητοποιώ είναι ότι επειδή ζούμε σε ένα νησί και σε ένα τόπο που έχει κάποιες αξίες, κάποιες ηθικές προσεγγίσεις σε διάφορα θέματα, ότι πέρα από το εγώ μας δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είμαστε μόνο εμείς. Δηλαδή, εμείς κάνουμε κουμάντο μέσα μας, έξω μας και είμαστε καλύτεροι. Δεν δεχόμαστε και πολλά να μας επηρεάζουν και να μας κατευθύνουν. Και συνειδητοποιώ τώρα τρεις άντρες. Η Άννα είναι κορίτσι, είναι λίγο πιο μικρή ηλικία, δεν τη βγάζω απ' έξω. Απλά δεν έχει αυτές το μεγάλο που έχουμε εμείς. Τρεις άντρες συνειδητοποιούν ότι βλέποντας τον εαυτό στο καθρέφτη, ότι ρε μεγάλε, μπορείς να πας καλύτερα. Μην πληγώνεις, μην στεναχωρείς εσένα, μην τζαλακώνεις εσένα και προχώρα μαζί με το ΚΕΘΕΑ. Και αυτό θέλει διπλή αντρίλα. Και εγώ το μήνυμα αυτό είναι που θέλω να περάσω και από το δικό μου σχόλιο στην εκπομπή, αλλά και από αυτό που παίρνω από εσάς σαν παρέα που κάνω μια κουβέντα, ότι τελικά η αντρίλα ή το ανάστημα ενός ανθρώπου είναι πολύ βαθιά μέσα μας, όχι αυτό που φαίνεται. Και εγώ απλά το καπέλο βγάζω. Φαντάσου λοιπόν, Θάνο, πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο στα 35 του, στα 45, στα 50, όταν περνάει αυτό το κατώφλι, όταν ξεκινάει και μπαίνει σε έναν κύκλο θεραπείας, όταν συνειδητοποιεί ότι ρε γάμο, το αυτά που ήξερα μέχρι τώρα και τα είχα δεδομένα, πρέπει να αλλάξουν. Έτσι.
Πρέπει να αναθεωρήσω. Γι' αυτό ο δρόμος του Κηθέα είναι μαγικός, όπως είπε η Άννα, αλλά είναι και δύσκολος, όπως είπε και ο Γιώργος και ο Γιάννης. Όλοι το είπαν. Και ο Βασίλης. Όλοι το λένε. Γιατί πρέπει να κάνεις παραδοχές, αποδοχές, για να αναθεωρήσεις και να βάλεις καινούργια πράγματα και νέες αναμνήσεις στη ζωή σου. Και να ρωτήσουμε λίγο ποιο είναι το μαγικό σου όλο αυτό. Τι έχουμε καταφέρει. Mm. Γιατί... Τι έχετε καταφέρει στο κομμάτι, Γιάννη είσαι στο follow-up, Γιώργο επίσης. Έχουμε μιλήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία για το πόσο δύσκολο να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Πώς γίνεται λοιπόν, τι έχει κατακτήσει ο καθένας και έχει πει μπράβο ρε παγάσα τα καταφέρες. Τι έχει κερδίσει ο καθένας αναφορικά με τους στόχους του, με το τι έχουν πετύχει. Τι έχει αλλάξει τη ζωή τους όλο αυτό το διάστημα. Να πω εγώ. Ναι. Αυτό βέβαια είναι αυτό που θα πω, θέλω να ακουστεί και στους όποιους μας ακούσουν για να προχωρήσουν να χτυπήσουν την πόρτα. Πάντα είναι δύσκολα στην αρχή. Υπάρχει διαπραγμάτευση με τον εαυτό σου. Παζάρι. Διαπραγματεύεσαι, ναι, θα το κάνω έτσι όπως θέλω εγώ, να δώσω περιθώρια. Μετά παίρνεις την απόφαση. Μετά έχεις την απόφαση. Μπορεί να πάρει σε άλλους δύο χρονικού διάστημα, πολύ. Σε μένα πήρε πολύ. Αλλά όταν πάρει την απόφαση, καταλαβαίνει τι έχει κερδίσει όλο αυτό το διάστημα. Και είναι κάτι το πρωτόγνωρο για τον καθένα. Μετά από τόσα χρόνια εξάρτησης, να βλέπει ότι πλέον έχει το θάρρος να μιλήσει, να πει τι έχει περάσει, τα προβλήματα που έχει. Γιατί δεν είναι μόνο εγώ, είναι πολλοί από πίσω. Και ειδικά μικρά παιδιά που τα βλέπεις είναι από το γυμνάσιο ή από το δημοτικό, ακόμα που έχουν τα κινητά και είναι κάθε μέρα στο ζώο. Και στις ουσίες. Το ίδιο πράγμα είναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω ότι είμαι ευχαριστημένος τώρα με την πορεία μου, με τα βήματα που έχω κάνει και θέλω να προτρέψω ειδικά τα μικρά παιδιά να χτυπήσουν την πόρτα γιατί έχει άξιο προσωπικό. Όντως. Αυτό. Μπράβο, πες. Είχε πει κάποτε κάποιος ότι αν βρεθείς λέει στα σκατά από εκεί καιρό αρχίζει να μην τα μυρίζεις. Που αν σου συμβεί αυτό πρέπει να αρχίσεις να ενεργοποιήσεις για να φύγεις από εκεί πέρα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τις ουσίες και με όλες τις εξαρτήσεις. Γιατί αρχίζει γίνεται τρόπος συνήθειας, τρόπος ζωής που σε κάποια φάση γίνεται καθημερινότητα και δεν φαίνεται σαν κάτι διαφορετικό από αυτό που έκανες την προηγούμενη μέρα. Αλλά είναι κάτι που σε βαραίνει συναισθηματικά και σε επιβαρύνει σαν άνθρωπο πηγαίνοντας επίσης σε όλους τους τομείς, είτε το σχέσιο, είτε το επαγγελματικό κομμάτι, σε όλους τους τομείς της ζωής. Οπότε αυτό που θα ήθελα εγώ να συμβουλέψω είναι ότι όταν αρχίσει να μην με δεις στο σκατό, καλύτερα να φεύγεις. Σωστά. Αυτά από μένα. Τόσο απλό και τόσο σπουδαίο και τόσο πραγματικό όλο αυτό. Έτσι, έτσι, έτσι. Ωραία. Να κλείσουμε λέγοντας ότι ασφαλώς και αυτές οι παγκόσμιες ημέρες είναι μια υπενθύμηση σε όλους μας να ασχολούμαστε παροδικά με ένα θέμα το οποίο όμως πρέπει καθημερινά να το βιώνουμε και καθημερινά το αντιμετωπίζουμε ειδικά οι άνθρωποι που είστε μέσα στα προγράμματα αυτά και να ενισχύσουμε την παρουσία των ανθρώπων του ΚΕΘΕΑ που είναι μια σπουδαία οικογένεια, μια σπουδαία αγκαλιά. Ένα καταφύγιο από το οποίο κάνεις αυτό που είπατε όλοι σας, επί της ουσίας το restart σου, τη νέα σου εκκίνηση, έτσι. Ωραία. Και αν έστω και έναν
καταφέρουμε να αγγίξουμε με αυτή τη κουβέντα σήμερα που πραγματοποιήσαμε εδώ, για μας θα είναι κέρδος, γιατί όπως άκουσες και ο Γιώργος, μία συνέντευξη του κινητοποίησε. Μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ, Θάνο. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ αγάπη, πολύ ειλικρίνεια, πολύ θέληση, πάρα πολύ. Νερό δεν ήπια όμως. Νερό, σώπα, προσφέρουμε λίγο. Ένα ποτέ νερό. Στο στόμα μου. Ωραία, πολύ ωραία. Το κλείνουμε, θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε, κάτι άλλο να πείτε, κάτι άλλο να αναφέρετε, να ευχαριστήσετε, να στείλετε μια φωνή κάπου, να πείτε κάτι. Πριν το κλείσουμε λίγο, να μιλήσουμε λίγο και για το κομμάτι, έτσι, το πώς δουλεύουμε εμείς το φορέα. Γιατί το είπε πριν η Άννα και είπε κάτι και είπε ότι ναι, μεν μπαίνει στη διαδρομή. Υπάρχει μοναχικότητα σε όλη αυτή τη διαδρομή, όμως χωρίς την ομάδα δεν γίνεται. Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ δουλεύουν μέσα από τις ομάδες. Πολλές φορές το άκουσα ότι μέσα σε αυτήν την ομάδα υπάρχει αμοιβιοτέλεια. Δεν υπάρχει συμφέρον, όλοι παλεύουν για κάτι, για μια καλύτερη ζωή. Να κατασκευάσουν δηλαδή ξανά την αφήγηση της ζωής τους πάνω σε βάσεις αξιών που πρεσβεύει το πρόγραμμα. Όπως είναι αυτοσεβασμός, όπως είναι η ειλικρίνεια, όπως είναι η έκφραση των συναισθημάτων του. Και όλο αυτό γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο ομάδων που μπορεί να είναι ο εαυτός τους, σεβόμενοι όμως και τα όρια τους. Και αυτό λίγο δεν θέλαμε να ακουστεί, ότι δεν είσαι μόνος σε όλο αυτό και έχεις πάντα συνοδοιπόρους σε όλη αυτή τη διαδικασία της αλλαγής σου. Και ότι γίνεται τελικά να αλλάξεις, αρκεί ο ίδιος να το πάρεις απόφαση, αρκεί να βρεις τους δικούς σου λόγους γιατί να το κάνεις, αρκεί να πεις ενεργά σε μια θεραπευτική διαδικασία, να μην περιμένεις μαγικές λύσεις, να ενεργοποιηθείς να το κάνεις. Όσους ξέρω εδώ και ο Γιάννης αυτό που γύρισε και είπε πριν ήταν ότι αν δεν συνειδητοποιήσεις εσύ το πρόβλημα, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξεις και να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Άρα όλα ξεκινάνε με βάση εσάς. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους σας, σε όλη αυτή την πορεία και της αναγνώρισης και της συνειδητοποίησης. Υπόθηκαν μόνο τους λόγους το πολίτημα τα χρυσά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλό καλοκαίρι μας λοιπόν. Καλό καλοκαίρι. Γενικότερα καλοκαιρία στη ζωή μας, όχι και εποχιακή, γενικότερα καλοκαίρι στη ζωή μας. Χρώματα, αρώματα και θάλασσα και ήλιος. Πολύ ωραία.